Λοιπόν, είμαι ένας τουρίστας, ο οποίος έχω έρθει στο Ηράκλειο για διακοπές. Και όπως κάνουν συνήθως οι τουρίστες, περπατάω στο πεζοδρόμιο. Και έχω πέσει εδώ, στο γιόφυρο. Προσέξτε βάθος. Και δεν είναι βεβαίως η μόνη παγίδα που μπορεί να συναντήσει κανείς, κάνοντας τη βόλτα του σαν τουρίστας, περπατώντας, και όχι όπως οι Ηρακλειώτες που πηγαίνουμε ακόμα και στο περίπτερο με το αυτοκίνητό μας. Προχωρώντας λοιπόν με τα πόδια, τι συναντάω μπροστά μου? Τα απίστευτα. Πραγματικά τα απίστευτα. Δείτε και θα καταλάβετε. Αν και μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου, η Αμουδάρα απέχει πολύ από το να είναι η βιτρίνα για τους επισκέπτες αυτού του τόπου. Η περιπέτεια ενός πεζού και διτουρίστα θα μπορούσε να μοιάζει μια σουρεαλιστική κωμωδία, καθώς τα απρόπτα καιροφυλακτούν σε κάθε πεζοδρόμιο ή δρόμο και εκθέτουν αρχές, υπηρεσίες και φυσικά όλους εμάς. Δεν ξέρω αν είναι επικίνδυνο, αλλά ακόμα και έτσι, πώς θα σας φαίνονταν σαν τουρίστας να προχωράτε στο πεζοδρόμιο και να βλέπετε γυμνά καλώδια από ένα υποτιθέμενο στήλο ηλεκτροδότησης? Οι στήλοι φωτισμού στην Αμουδάρα έχουν τη δική τους δραματική ιστορία να διηγηθούν στην κάμερα για γέλια και για κλάματα. Τώρα, το τι έχουν οι στήλοι και γκρεμίζονται είναι μια άλλη ιστορία. Το πιο ενδιαφέρον της όλης υπόθεσης είναι ότι οι τουρίστες απολαμβάνουν ένα αυτοσχέδιο τασάκι και ένα αυτοσχέδιο κάτω απορριμμάτων. Και όποιος μιλήσει για απουσία πράσινου, νομίζω ότι πρέπει να θεωρήσει τις απόψεις του εδώ το αυτοσχέδιο τασάκι. Φύτρωσε. Το οδηπορικό ενός τουρίστα που επιχειρεί την επικίνδυνη αποστολή να περπατήσει στα πεζοδρόμια της Αμουδάρας και όχι μόνο, καθώς αναλογές εικόνες συναντά κανείς όπου Κρήτης, περνάει από τα ορίγματα και τα δέντρα που αποδίμησαν εις Κύριον. Μα τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε? Το θέμα δεν είναι καθαρά γεωπονικής φύσεως, αλλά απλά πρακτικό. Περπατάω ως τουρίστας στον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας. Θέλει πολύ να σπάσω κανένα πόδι μέσα σε αυτά τα χαντάκια που κάποτε ενδεχομένως φιλοξενούσαν δέντρα. Και αν τύχει ο θαραλέος πεζοπόρος, ντόπιος ή τουρίστας να χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας ως άτομο με ειδικές ανάγκες, χρειάζεται αρετή και τόλμη για να κάνει το σάλτο μορτάλε στα πεζοδρόμια της Αμουδάρας. Ξέρετε, αυτά τα ανάγλυφα πλακάκια στο πεζοδρόμιο δεν είναι τυχαία, δεν είναι για διακόσμηση. Είναι για να βοηθούν τους τυφλούς ώστε να μπορούν να διακρίνουν το πεζοδρόμιο και να αποφύγουν τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι είμαι ένας τυφλός και ακολουθεί αυτά τα πλακάκια. Προσέξτε, αυτό πρέπει να είναι μοναδικό ίδιον της Κρήτης ή της Ελλάδας. Αν είμαι τυφλός λοιπόν, θα πέσω ακριβώς πάνω στο στήλο της ΔΕΗ. Βάλτε για λίγο λοιπόν τον εαυτό σας στη θέση ενός τουρίστα και σκεφτείτε με τι λόγια θα περιγράφατε αυτήν την ταξιδιωτική σας εμπειρία.